Είναι μέσα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εάν λείψει η Ανάσταση του Κυρίου πάβει να υπάρχει ισορροπία στον κόσμο μέσα. Αναταραχή και κακό επικρατεί πάνω στη γη. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι γεγονός που αποδεικνύει ότι ακολουθεί το βίο μας αυτό σίγουρα η μετά τον κόσμο τούτο ζωή, η αιώνια ζωή ή γάρ, λέει Απόστολος Παύλος, Χριστός εγίγερτε, εφόσον ο Χριστός έχει αναστηθεί και οι νεκροί εγείρονται και οι νεκροί θα σηκωθούν από τα βήματα. Και το αντίστροφο, εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, η πίστη μας θα ήταν καινή, κούφια, πέρα για πέρα, χωρίς κανένα απολύτως αντίκρισμα. Επειδή στον κόσμο αυτό και εμάς μας έχει απασχολήσει ένα πρόβλημα που το παρατηρούμε στην καθημερινή ζωή μας. Πρόβλημα που απασχολούσε και Αγίους ακόμη και τον Δαβίδ, ο οποίος χαρακτηριστικά λέγει «Ηνατή οδός ασεβών ευωδούτε», απλά, πολύ απλά. Γιατί οι άνθρωποι, οι άδικοι, οι απατεώνες, οι μοιχοί, οι εγκληματίες, οι πόρνοι, έχουν μπροστά τους ένα δρόμο γεμάτο πρόοδο. Και αντίθετα, οι άνθρωποι που αγωνίζονται στην αρετή υποφέρουν. Είναι αυτό που ο λαός λέγει συνήθως. Ο κακός προοδεύει, ο καλός
δυστυχή. Είναι μία άποψη αυτή. Στο πρόβλημα αυτό, στο ερώτημα αυτό, γιατί να συμβαίνει, έχετε να δώσει ένα κόλαφο, ένα χαστούκι γερό, ο Αναστάς Κύριος. Γιατί τότε εκείνους που προοδεύουν και είναι άδικοι και απατεώνες, όταν έρθει ο Κύριος, ο οποίος και ανέστη, θα τιμωρηθούν. Ενώ όσοι έχουν αγκαλιάσει την αρετή και αγωνίζονται και υπομένουν και πολλές φορές δυστυχούν ή και ασθενούν μια ζωή, εκείνοι δεν έχουν παρά να πληρωθούν από τον Κύριό μας. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι το θεμέλιο της αμοιβής εκείνων που αγωνίζονται στο καλό και στην αρετή και της τιμωρίας εκείνων που αδιαφορούν μπροστά στα μεγάλα προβλήματα της αρετής. Όμως, καλό είναι να δούμε, ο Απόστολος Παύλος λέει, φέρει μια πολύ ζωντανή εικόνα, μια εικόνα. Λέει, εάν η επίγειος οικία, εάν το σπίτι που έχουμε, τούτο εδώ, που είναι σκήνομα, εάν έρθει η ώρα και καταληθεί, καταληθεί σημαίνει, κύριε Τάσο, να ξαπλώσει ανάσχημα και να μην αναπνέει ούτε να μιλάει. Ναι. Έχουμε, συνεχίζει, αν αυτό καταληθεί, έχουμε οικία αχυροποίητη και ουράνια, την οποία έχει κατασκευάσει αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Μας περιμένει λοιπόν άλλο σπίτι και αυτό το άλλο σπίτι είναι φτιαγμένο όχι από χέρια ανθρώπινα, αχυροποίητο, αλλά από χέρια ουράνια, τα οποία ό,τι φτιάχνουν είναι αιώνια και μόνιμα. Γι' αυτό μπαίνει το ερώτημα, γιατί άραγε, του λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ότι μας περιμένει μία άλλη κατοικία, εάν γκρεμιστεί αυτή εδώ που έχουμε, το σκήνος του σώματος, επειδή θέλει πρώτον να διδάξει, ταυτόχρονα τα μέλλοντα τι μας περιμένει και την άλλη να δυναμώσει στην αρετή εκείνους που ασκούνται στην αρετή. Αν βάλουμε μπροστά μας στην καθημερινή βάση, μέσα μας, όχι μπροστά μας, την Ανάσταση του Κυρίου, τότε μας κυριαρχεί, μας κυβερνάει μία σιγουριά ότι μας περιμένει ένα μέλλον αιώνιο και γατζωνόμαστε καλά, λέει, επιλαβού της αιωνίου ζωής ο Απόστολος Παύλος. Πιάσου καλά, κρατήσου από την αιώνια ζωή. Και αφού κρατιέσαι καλά από την αιώνια ζωή,
δεν έχεις παρά να αγωνίζεσαι αυτό το χρόνο που σου χαρίσει ο Θεός στη ζωή που έχεις έρθει. Άρα λοιπόν είναι αναγκαιότατο να ταινίζουμε τον Αναστάντα Κύριο. Χωρίς αυτό κανένα καλό δεν γίνεται. Καμία αρετή δεν κατακτιέται, γιατί κανένας αγώνας δεν γίνεται αν δεν υπάρχει Ανάσταση. Γιατί να αγωνιστούμε εφόσον ήρθαμε και είμαστε πρόσχεροι, και γιατί να μην γλεντήσουμε. Σωστά. Το πάρουμε και με τη γλώσσα του κόσμου. Εφόσον λοιπόν υπάρχει Ανάσταση, υπάρχει και αγώνας. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Ότι τα πρώτα χριστιανικά χρόνια που σπάρθηκε αμέσως μετά την Ανάσταση για πρώτη φορά το κήρυγμα της Ευσέβειας, όταν δηλαδή ακούστηκε για πρώτη φορά ότι ανέστη ο Χριστός και ότι είναι Θεός κλπ, δεν ήταν τόσο εύκολα και να πιστέψεις σε ένα τέτοιο κήρυγμα, αλλά και να το ακούσεις ευχάριστα εκείνο το πράγμα. Γιατί δεν ήταν τόσο εύκολα? Από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε το αναστάσιμο κήρυγμα, πρώτη στιγμή που ακούστηκε το αναστάσιμο κήρυγμα, χίλιες αντιδράσεις προβλήθηκαν, μύριες αντιδράσεις. Μα τι είναι αυτά που μας λες, αυτό το κακούργο που το σταυρώσανε οι Εβραίοι, μας τον αναφέρεται ως Θεό και ότι αναστήθηκε? Μιλάμε για ένα μήνυμα που δημιουργούσε αντιδράσεις και σε πόλεις και σε χωριά και σε σπίτια μέσα. Οικογένεια. Στην οικογένεια. Το είπε ο Κύριος. Και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Και θα είναι εχθροί του ανθρώπου μέσα στο σπίτι. Ο πατέρας θα σκοτώνει το γιο, η μάνα την κόρη, η πεθερά την ύφη, και το σπίτι ολόκληρο θα είναι ανάστατο. Με αφορμή αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως. Ονόματος. Ναι, ένα και ονόματός μου. Ονόματος Θεού που έπαθε, θαύτηκε, αναστήθηκε. Και βέβαια αναγκήθηκε. Μάλιστα. Πώς συμβαίνεις? Ξαναλέγω λοιπόν ότι δεν ή το δυνατόν μέσα σε αυτή τη μεγάλη αντίδραση που οδηγούσε στο θάνατο τους πιστούς χριστιανούς, να απαντήσει αλλιώς ο Απόστολος Παύλος. Τους έλεγε όλα αυτά που τραβάμε, είναι και ο ίδιος μας στη μέση, παρακάτω λέει ουκ εκακούμεν, πιο απλά σημαίνει δεν κουραζόμαστε και να κηρύττουμε και να δεχόμαστε τα πειρά. Το λέει ο ίδιος. Λοιπόν, και περιουσίες αρπαζόντουσαν και η ελευθερία αστερίτω και υπήρχε κίνδυνος για την ίδια τη ζωή, και βέβαια όχι, είπαμε, από καμιά βαρβαρική επιδρομή, αλλά από τους ιδίους τους ανθρώπους εκείνων που ήσαν ή γονείς ή κυβερνήτες μιας πόλης. Βασιλείς. Από βασιλιάδες μέχρι και πατεράδες και μανάδες και μεθερές, όλοι στράφηκαν ενάντια σε αυτό το κύριο. Όλοι στράφηκαν. Ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε ποιες λέξεις αναφέρει για να δείξει αυτό το πόλεμο που ερχόταν από έξω?
Όχι μέσα από την Εκκλησία, αλλά από έξω από την Εκκλησία. Λέει έξωθεν μάχε. Από έξω δημιουργούνται μάχες. Και θάνατοι παράλληλα. Και από την άλλη μεριά, αλλά όταν λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος ότι απ' έξω μας πολεμάνε για το μήνυμα της Αναστάσεως. Λέγει και το άλλο. Αυτό δεν είναι τόσο φοβερό. Η εσωτερική μάχη. Έσωθεν φόβη λέει. Και εσωτερικά στον χώρο της Εκκλησίας μέσα, για να μην έχουμε αυταπάτες. Δεν έχουν λείψει μέσα από την Εκκλησία οι εσωτερικές τριβές και οι πόλεμοι από τους επιτίδιους. Το λέω στον Παύλος. Δεν φοβάμαι λέει αυτούς που μας πολεμάνε απ' έξω. Φοβάμαι αυτούς που έρχονται ύπουλα και παριστάνουν τον Απόστολο και κηρύττουν αυτά που ο Κύριος δεν τα κήρυξε. Και φτάνουν πρώτο σημείο να πούνε ότι είσαι και ψευτοαπόστολος. Γιατί του είπε, μην πείτε ότι εγώ είμαι του Πέτρου, του με του Παύλου και μετά. Μπράβο, μου είσαι δεύτερο. Ευχαριστήστε. Ναι. Να στο αριστερό σου μετέχει το. Το πατριάρχη. Μην είσαι το. Τον άλλο, θα την πιάνω να δολοφονήσει. Τον. Το πώ θα είναι το πατριάρχη τη Ανοσυλίμα. Ναι, τι έκανε. Εμήνυσε τον άλλον τον πρώην ότι σκηνοθέτησε να τον δολοφονήσει. Άρα από μέσα από τους κόλπους της Εκκλησίας. Γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, βάζουμε μία ταμπέλα. Επειδή ο πόλεμος δεν θα λείψει ποτέ. Δεν θα λείψει ποτέ ο πόλεμος κατά της Εκκλησίας. Είτε θα είναι από έξω, είτε θα είναι από μέσα από εκείνους που έχουν πηδήσει μες στη μάνα του Χριστού, για να αρπάξουν τα πρόβατα και να φάνε το κρέας και να πάρουν και τα μαλλιά. Δεν πήγανε από την πόρτα. Αυτή είναι, όπως το λέει ο Κύριος, λύκοι άρπαγες. Λύκοι με δέρμα προβάτου. Ναι, λοιπόν, αυτή η φόβη εσωτερική, εκείνο που μπαίνουν στην Εκκλησία μέσα, με μια ενδυμασία προβάτου, είναι πολύ χειρότερη από εκείνους τους φανερούς που να παίξουν. Που έρχονται. Γι' αυτό λοιπόν έβαζε τα μπέλα από στον Σβάβο και έλεγε «Έχουμε οικία, σπίτι στον ουρανό επάνω που είναι άφερτο, που είναι και αιώνιο. Αν λοιπόν το σώμα που είναι επίγειο σπίτι, το σώμα που έχουμε και είναι ντυμένη η ψυχή, αν αυτό καταργηθεί μια μέρα που θα καταργηθεί, μη φοβήστε, έχουμε εκείνη την αιώνια κατοικία. Και άλλωστε αλλού λέει, ούγα έχουμε λόδε μέρος απόλυν. Δεν έχουμε εδώ μια πόλη για να μείνουμε, μόνιμη. Αλλά τη μέρουσα πόλη ζητάμε, την ουράνια πόλη ζητάμε. Και ένα τρίτο, κατά σειρά, που δεν είναι μικρότερης αξίας από όσα είπαμε προηγουμένως. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, δεν ήταν εύκολος ο δρόμος για να περπατήσουν οι πρώτοι χριστιανοί στην αρετή. Δεν ήταν εύκολος. Ο σπόρος δεν είναι φυτρός. Έπεφτε ο σπόρος με τον Λεάντα, άμα το πούμε έτσι, γιατί ο Χριστός Χρυσόστομος λέει πιο ζωντανή εικόνα, λέει το εξής. Έλα να σε πάρω εσένα, ναι, που πιστεύεις τα είδωλα και δεν χαμπαρίζεις γρήγορα από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, μέσα στα κηρύξω για να τα εφαρμόσεις. Δεν είναι εύκολο, σε καμία περίπτωση. Είχαν τεράστια δυσκολία όσοι για πρώτη φορά γίνονταν χριστιανοί στο θέμα και του ακούσματος του κηρύγματος του Λόγου του Θεού και της εφαρμογής περισσότερο. Για έλα εδώ, λένε στον Απόστολο Παύλο,
πάνω στην Ακρόπολη που είχε έρθει στην Αθήνα. Ποια είναι αυτή η Ανάσταση που μας λες, νομίζω ότι ήταν θηλυκού γένους γυναίκα, να μας πεις και εμάς να καταλάβουμε, και το κοροϊδεύανε. Αυτοί ξέρανε Δία, ξέρανε Ερμή, ξέρανε Αφροδίτη, ξέρανε Κρόνο, ξέρανε τους θεούς τους αρχαίους. Μη τολμούσες να μιλήσεις για κάτι άλλο από αυτά. Αλλά κι αν το κάτι άλλο υπήρχαν ψυχές που το δέχονταν, και αυτοί στάνονται δυσκολία στο να εφαρμόσουν το Λόγο του Θεού. Η αρετή για αυτούς ήταν δύσκολη. Να λεμαργία, να μέθη, να πορνεία, να όλα τα αμαρτήματα ήτανε βαλμένα, τα αμαρτήματα που κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες, βαλμένα στο πρόσωπο του Δία, το κάνει ο Δίας, το κάνω κι εγώ. Το κάνει η Αφροδίτη, το κάνω κι εγώ τον έρωτα. Το κάνει ο κλέβει ο Τάδε, κλέβω κι εγώ ο Θεός. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα εμπόδιζαν στην εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Και ακόμη βασίλευε στους ανθρώπους τότε άγνοια, σκοτάδι. Αυτό σημαίνει άγνοια, σκοτάδι, άδης, μια κόλαση από σκέψεις στους ανθρώπους. Η άγνοια ήταν και αυτή ένα από τα πρώτα εμπόδια στη σπορά του Λόγου του Θεού, της ευσέβειας. Εκείνος που έχει άγνοια, από δύσκολα, μέχρι αδύνατον, είναι να δεχτούν εκείνον που θα σας ανοίξει τα μάτια. Γιατί έχουν την πεποίθηση, επειδή βρίσκονται μέσα στην άγνοια, ότι τα ξέρουν όλα. Θα πλησιάσουμε σύγχρονους χριστιανούς αδέρφια μας που είναι βαπτισμένα. Α, Κύριε, γιατί να έρθω εκεί που γίνονται κηρύγματα, τα ξέρω. Πήγαιναν στην εκκλησία από μικρό παιδάκι, τα ξέρω όλα, τι να μάθω παραπάνω. Και τα έχω ακούσει. Τα ξέρω κατά όλα σου. Αυτό τα ξέρω όλα είναι μία ταμπέλα του διαβόλου για να τους απομακρύνει από το Θείο Λόγο που τυχόν μπορεί να τους ανοίξει τα μάτια. Η άγνοια λοιπόν, τα πρώτα συνήκα χρόνια ήταν εμπόδιο. Παράλληλα, στο περιβάλλον κυριαρχούσε βλακεία, πολυτέλεια, μέθη, εσχρότη, ακολασία. Και αυτά εμπόδια για να γίνει δεκτός ο Λόγος ο Αναστάσιμος, ο Λόγος του Κυρίου. Αναφέραμε, παρεμβήσαμε 1, 2, 3, 4 εμπόδια στην αποδοχή, για την αποδοχή του Αναστάσιμου Λόγου του Κυρίου. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη δυσκολία βρισκόταν αυτό το περιβάλλον του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος φώναζε «Ο εγύρας των Κύριων Ιησούν Χριστών και ημάς δια Ιησού Χριστού εγερή και καταστήσει συν ημίν». Εκείνος λέει που ανέστησε τον Κύριο, η θεότητά του δηλαδή, ο πατέρας του, η θεότητα του Κυρίου, και εκείνος εμάς θα μας αναστήσει μαζί με τον Κύριο. Όχι χώρια από τον Κύριο, αλλά μαζί με τον Κύριο. Όμως,
Είπα και επαναλαμβάνω, οι πρωταγωνιστές του έργου, του πρώτου έργου, του κηρύγματος, οι Απόστολοι, είχαν πέρα για πέρα ένα εχθρικό περιβάλλον. Και είχαν εμπόδια και μόνο εμπόδια. Μπήκαν σε ένα στάδιο μέσα και αγωνίζονταν. Όλοι έχουμε υπόψη μας ότι όταν μπει ένας αθλητής στο στάδιο για να αγωνιστεί, απαγορεύεται να μπει ο προπονητής μέσα. Απ' έξω μπορεί να του κάνει, να του φωνάζει, να του κάνει νοήματα με το χέρι και οτιδήποτε άλλο. Μέσα απαγορεύεται. Εδώ στο χώρο της εκκλησίας, που μόνο στάδιο είναι για να αγωνίζεται κανείς και τίποτα άλλο παραπάνω, μην ξεγελιόμαστε, μην ξεγελιόμαστε. Ένα και μοναδικό χρέος έχουμε, να κάνουμε αγώνα πάνω σε αυτή τη ζωή. Και ο προπονητής και ο μαθητής είναι μέσα στο ίδιο στάδιο. Δεν είναι έξω ο προπονητής να βλέπει σαν θεατής και να συμβουλεύει, αλλά είναι και εκείνος προπονητής και εκείνος αγωνιστής μέσα. Τρέχουν και οι δύο, άντε ο προπονητής πιο πολύ από τον αθλητή, τον μαθητή του, γιατί πρέπει να παίρνει παράδειγμα ο μαθητής. Πώς τρέχει ο δάσκαλος, να τρέχει και ο μαθητής. Δεν υπάρχει εδώ διαφορά καμία. Ή εμέ δίωξαν το δάσκαλό σας και εμάς διώξουσι. Αν εμένα με δίωξαν και εσάς σας διώξουν. Αν λοιπόν εμένα με θανάτωσαν και σας θανατώσουν. Μπροστά ο δάσκαλος στο θάνατο, πίσω οι μαθητές. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάθε στην πάντα ο δάσκαλος για να πάνε μαθητές. Εγώ ημί οποιμήν ο καλός, λέει ο Κύριος. Τσοπάνης καλός. Την ψυχή μου τίθιμη θυσιάζω για τα πρόβατα. Και τη θυσίασε. Και κάθε ένας που μπαίνει για τσοπάνης βλέπει τον Κύριο. Και λέει θυσιάστηκε ο Κύριος, θυσιάζομαι κι εγώ. Και αναστηθεί ο Κύριος. Θα αναστηθώ κι εγώ. Έχετε στο μυαλό μας ένα από τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδας και πριν και άλλες φορές ακούγεται. Πατέρα μου, δόξασε τον Υιό σου και δώσ' του τη δόξα που είχε μαζί σου πριν έρθει στον κόσμο. Παρακαλάει τον πατέρα του να του δώσει, σαν άνθρωπος στον στη γη που ήταν, ναι, σαν άνθρωπος, να του δώσει τη δόξα που είχε στον ουρανό επάνω μαζί με τον πατέρα του. Με το κατέβηκα. Ναι, και ξέρετε τι εννοούσε δόξα. Το σταυρό. Δόξα του ήταν ο σταυρός. Γιατί ο σταυρός τον οδήγησε στο θάνατο και ο θάνατος στην Ανάσταση. Κάπου λέει ο Δαβίδ για αυτή την πραγματικότητα. Να τα ακούσουμε. Υιός μου ή, λέει ο πατέρας, ο ουράνιος, στο γιο του τον Κύριο, στο ψαλτήρι μέσα το λέει αυτό, είναι προφητεία. Υιός μου είσαι εσύ. Εγώ σήμερον γεγένικά σε. Εγώ σήμερα σε γέννησα. Και ξέρετε το σήμερα που το αποδίδει ο Δαβίδ. Στην Ανάσταση μετά τη Σταύρωση. Προηγήθηκε η Ανάσταση, ακολούθησε η Σταύρωση και αποδείξε ότι είναι γιος του, σαν Θεός που είναι. Εγώ σήμερα σε γέννησα. Με το Σταυρό, με τα παθήματα και με την Ανάσταση. Χωρίς
να υποστεί κανείς, έστω και την παραλληλιά θλίψη, συμφωνείς. Δεν βλέπει πρόσωπο Θεού. Ουδής, λέει ο Άγιος Αντώνιος, απείραστος. Κανένας άνθρωπος που δεν έχει πειραχτεί, είτε από συνάνθρωπο, είτε από αρρώστια, είτε από κάτι άλλο, δεν θα βρει στον παράδεισο. Όσοι έχουν παράσημα πόνου, δυστυχίας, φτώχειας, αυτοί με τα παράσημα αυτά θα περάσουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Μέσα στο χώρο της Αναστάσεως. Εκεί, σαν τον Κύριο, η δοκιμασία τους οδηγεί να γεννηθούν μέσα σε ένα χώρο, επαναλαμβάνω, σαν τον Υιό του Κυρίου Αναστάσεως. Δεν χωράει να είναι κανείς μαθητής του Κυρίου και να έχει δειλία επάνω του. Θέλω να δούμε το γιατί. Αυτοί που έχουν υποστεί κάποια ασθένεια, έχω γνωρίσει με ανθρώπους που έχουν περάσει από ασθένεια βαριά, μέσα στην ασθένεια έχουν διδαχθεί όλο το μάθημα του παθήματος αυτού. Όλο το μάθημα. Τι είναι η ασθένεια αυτή, αλλά και πώς αντιμετωπίστηκε η ασθένεια. Και βγήκε μέσα από την ασθένεια. Αυτός λοιπόν που βιώνει μια τέτοια κατάσταση και εξέρχεται σώος και αυλαβής από την ασθένεια, έχει και ακμαίο το φρόνημα. Έχει δηλαδή γενναία ψυχή. Μπορεί να συμβουλέψει τον Κώστα, τον Βασίλη, τον άλλο Βασίλη, τον άλλον και να πει εγώ πέρασα από αυτό το καμίνι και πήρα αυτή την πείρα και αυτές τις δυνάμεις που δεν ήξερα πριν. Αν βρισκόταν κάποιος άλλος, τι σημαίνει αυτό που εγώ πέρασα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ξεκινάει, λέει, να ταξιδέψει το πλοίο. Πηγαίνει να φέρει εμπορεύματα. Μέσα είναι και ο έμπορας. Αλλά έλα το πλοίο που το πιάνει τρικυμία στη θάλασσα και κλειδονίζεται, το σηκώνει ψηλά του, το πάει στον πάτο, περνάει από μύριους κινδύνους, αλλά δεν απελπίζεται. Ούτε ο καπετάνιος, ούτε ο έμπορας, με την ελπίδα, λέει, με την ελπίδα του κέρδους. Γιατί αλλιώς δεν θα ξεκινούσε από το λιμάνι το πλοίο. Εάν από την πρώτη στιγμή έλεγε «Κι άμα με βρούνε τρικυμίες και δεν γυρίσω πίσω, ας μείνω εδώ που είμαι». Έτσι, όχι μόνο ο καπετάνιος, ούτε και εμείς παρέξουμε την πόρτα δεν θα πάμε. Με το πρόσχημα, μήπως μας χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, μήπως τίποτε άλλο. Γι' αυτό και δεν πάει στα αεροσόλυνα, γιατί φοβούνται το πόλεμο. Έτσι, ε. Λοιπόν. Αν ξέρεις ότι πας για να προσκυνήσεις, ο Θεός σε βοηθήσει να γυρίσεις. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Επειδή έχουμε και γεροντάδες που μας εξομολογούν και κάνουμε και υπακοή σε αυτά που μας λένε και πρέπει, ναι. Γιατί άμα δεν κάνουμε, η υπακοή σημαίνει θάνατος. Είναι και αυτός ένας λόγος που κανείς, εγώ δηλαδή, δεν πήρα στο αεροσόλυμα. Και αυτός ένας λόγος. Γιατί μη θυμήθηκα. Στα γεγονός είχες πάει, κυρία Μαράκη, έτσι. Εκεί λέει στη Μονή... όχι... αυτό το παιδί που είναι η εικόνα... όχι, Παναγία, η Πορταΐτισσα. Η Βύρο. Στο Ιβύρο, ναι. Εκεί, όταν πρωτοπήγα στο Αγιονόρος,
λέει, σε αυτό το σημείο μας δείξανε, ένας μοναχός ζήτησε από τον γέροντά του να πάει να κάνει μπάνιο. Του λέει ο γέροντας, όχι, δεν θα πας. Βουτάει και εκεί που έπεσε, είχε τον καρχαρέα στο στόμα και τον έφαγε. Έκανε μια υπακοή στον γέροντά του. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, του καρχαρέα φοβήθηκα κι εγώ. Αφού με λυπάω, του καρχαρέα φοβήθηκα κι εγώ. Λοιπόν, προχωράω. Επαναλαμβάνω λοιπόν και λέγω ότι δεν θυμάμαι που έμεινα τώρα και παρέκαψα το λόγο. Πας περιπτώσει. Το μπάνιο. Όχι, το μπάνιο είναι το ορεινό. Λέει λοιπόν Απόστολος Παύλος, ναι, λέω ότι δεν θα ξεκινούσε να πάει ταξίδι ο Έμπορας, ούτε ο Γεωργός να σπείρει. Γιατί να σπείρει, αφού δεν είναι σίγουρος ότι θα βρέξει για να βγει. Ναι, έπειτα κι αν δεν είναι μόνο αυτό, Βασίλη. Φύτρωσε το αυτό και βγήκε ωραίο, ωραίο. Πέρασε μια δευμία και το πήρε. Αν λοιπόν βάλει αυτά στο μυαλό του, δεν πρέπει ούτε να κουνηθεί καθόλου. Σωστά. Και δεν το λέω αυτό. Γιατί κοιτάξτε, για επίγεια αγαθά. Για επίγεια αγαθά. Κάθε είδος κινδύνου τον αποπειρώνται οι άνθρωποι. Προκειμένου να έχω και να έχω κάποιο κέρδος. Και ο άλλος λέει, εγώ θα κάνω την εγχείρηση, μια εγχείρηση την πιο σοβαρή που υπάρχει. Ναι. Ναι. Και υπάρχει ελπίδα να γίνω καλά. Υπάρχει και ελπίδα να γίνω καλά. Ναι. Λοιπόν, για αυτά τα πρόσκαιρα κάνουμε προσπάθειες στο κενό, ίσως τις πιο πολλές φορές, στο κενό. Και για τα ουράνια, που είναι ο ουρανός με την Ανάσταση μας περιμένει, δυστυχώς, αδρανούμε. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας, το υποκύριός μας, για να το πούμε και εμείς πως το υποκύριος. Ήταν μέσα στο δείπνο το μυστικό. Και βέβαια ευλόγησε το φαγητό, ευλόγησε και το άρτο και τον ίνο και τον έκανε σώμα και αίμα Κυρίου και το έδωσε να φάνε και να πιούνε από το σώμα και το αίμα του Κυρίου και είπε «Σας διαβεβαιώνω ότι αυτό εδώ στη γη, το δείπνο, είναι το τελευταίο μου. Έρχεται η ώρα που θα γευτούμε μαζί, ναι, στη Βασιλεία του Θεού, στη Μεγάλη Ανάσταση, νέο δείπνο. Και από το κρασί το κενό, λέει, το καινούριο κρασί». Από αυτό το κρασί το σαμπέλου δεν θα ξαναπεί. Έτσι, μπράβο, μη πείω το αμπέλου της γεννήματος, έως αν πείουμε στη Βασιλεία του Θεού επάνω, μέχρι να ξαναπιούμε μαζί πάνω στη Βασιλεία του Θεού. Το τελευταίο. Μας περιμένει Ανάσταση στον ουρανό επάνω. Μάλιστα. Δεν χωράει να έχουμε οποιαδήποτε αδράνεια γύρω από αυτή τη Μεγάλη Ανάσταση. Και για να έρθουμε στο θέμα πιο καλά ακόμη, κοιτάξτε, λέει ο Κύριος να τα ακούμε και να περνάει όλη η γλύκα του ουρανού μέσα μας. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Σας διαβεβαιώνω πέρα για πέρα ότι έρχεται η ώρα ενή ακούσονται, κατά την οποία θα ακούσουν οι εν της μνημείς, αυτοί που είναι στα μνήματα, τη φωνή του Υιού του Θεού, τη φωνή του ίδιου του Κυρίου, και αναστήσονται και θα αναστηθούν. Ημέν τα αγαθά ποιήσαντες, πορεύσαντε εις αιώνιον ζωή. Είδε τα φαύλα πράξαντες, εις αιώνιον χώρας. Αιώνιον τώρα, αιώνιον τώρα.
Παναγία μου, Χριστέ μου, ναι, δεν γίνεται καμία σκέψη, καμία σύγκριση, καμία απολύτως το ένα με το άλλο, γιατί μας πιάνει ήλιγος. Να παρακαλάμε τον Κύριο να μας βάλει εκεί που είναι η αιώνια ζωή και όχι η αιώνια κόλαση. Θέλω να δούμε και την περίπτωση. Πάνω σε αυτό το θέμα, το αναστάσιμο, λέει, μιλάει και ο Απόστολος Παύλος. Τώρα τι να πούμε για το διώκτη, το φωνιά, τον Απόστολο Παύλο μιλάω. Ναι. Αλλά τον, μετά την επιστροφή και τη μετάνοιά του, το μεγαλύτερο κήρυγα, το εκλεκτό σκεύος του Κυρίου, τον εκείνο που περπάτησε όλη τη γη και κήρυξε την Ανάσταση, τι να πούμε. Σωστά. Λοιπόν, θέλω να λέει τα εξής ο Απόστολος Παύλος. Ακούστε, θα ακουστεί στον ουρανό, σάλπιγα, θα την ηχήσει τη σάλπιγα, άγγελος Κυρίου. Και τι θα γίνει, αυτοί που είναι ζωντανοί, την ώρα που θα ακούγεται η σάλπιγα, από το αρχαγγελικό στόμα θα αρπαχτούν. Ποιοι θα αρπαχτούν? Η ζώσα εκκλησία του Κυρίου. Η ζωντανή εκκλησία του Κυρίου. Προσέξτε, όχι πεθαμένοι. Και να κάνω μια διευκρίνηση πάνω στο, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Υπάρχουν ζωντανοί χριστιανοί που βιώνουν καθημερινά το Ευαγγέλιο με την προσευχή, με τη μελέτη, με τη λεμοσύνη, με την νηστεία. Ναι, αυτοί είναι ζωντανοί χριστιανοί. Υπάρχει και μια μερίδα βαπτισμένων μεγάλη που δεν γνωρίζει τίποτα από αυτά και είναι πεθαμένη. Δεν μιλάει για αυτή ο Απόστολος Παύλος. Μιλάει για αυτή που είναι ζωντανή και έχει σχέση με τον Κύριο καθημερινά και ζει την Ανάσταση καθημερινά. Αυτή λοιπόν, όταν ακουστεί η σάλπιγγα, θα αρπακτούν στον ουρανό. Εις απάντηση του Κυρίου, τι Βασίλη, εις αέρα λέει. Το λέει Απόστολος στην επρόσημη ακολουθία. Πάνω ψηλά. Στον αέρα εκεί. Και πώς θα είναι αυτοί που θα ζουν και θα αρπακτούν στον αέρα. Δεν χωράει εδώ να αμφισβητήσουμε κάτι, γιατί ευρυπεί ο οφθαλμού, λέει, όσο κάνει να γαλλιοκλείσει ένα μάτι, θα αλλαχτεί το σώμα, τούτο εδώ θα αλλαχτεί το σώμα, αυτομάτως. Και από φθαρτό θα γίνει άφθαρτο. Το επίγειο σώμα θα γίνει ουράνιο και θα είναι μαζί με την ψυχή. Μαζί. Γιατί είναι μία ολότητα. Αυτή τη στιγμή έχουμε σώμα και ψυχή. Δεν διασπάει ο Θεός την ψυχή μόνο και την παίρνει, αλλά και τα δύο έχουν αξία. Και τα δύο έχουν αξία. Αυτοί θα ανέβουν στον ουρανό ψηλά επάνω, οι δε άλλοι που δεν ασχολούνται με τον Κύριο καθόλου θα πάνε στον Άδη, στην κόλαση, στην κόλαση. Παναγία μου, Χριστέ μου, είναι φρίκι. Μας περιμένει αιώνια ζωή, αιώνια Ανάσταση. Διακόπτω την ομιλία μας εδώ. Έχουμε χρόνο να ξανασυνεχίσουμε και την άλλη Δευτέρα, 7:30 ώρα εδώ. Το σε ευχαριστή. Πάλι στο ίδιο θέμα, το αναστάσιμο, το αφήσει ούτε στη μέση εδώ που έχω φτάσει. Να ακούσω και εσάς για λίγο, πολύ λίγο, και να μου δώσω την άδεια να πάω για Αθήνα. Οχο, αυτό που πες προλίγου, που είχαν διώξει οι Απόστολοι. Τα πρώτα χρόνια. Τα πρώτα χρόνια. Ναι. Το παρομοιάζω εγώ με αυτή την κατάσταση σημερινή. Πάντοτε είναι αυτό. Διότι βρέθη την τρίτη, την τετάρτη μέρα του Πάσχα στη Γέγερα. Ναι. Να πάει κατέβηση και για προσωπική μου εργασία. Ναι. Όχι για τον Πάσχα. Δεν μας... Το βράδυ μου καλέσει για δείπνο σε ένα φιλικό σπίτι.
Και ξέραν ότι έχω πάει στα Ρασόλυνα και ειδικά ξέραν ότι είχα δει, έχω δει το Άγιο Φως, με αξίωσε ο Θεός, και μου θέλανε να τους ενημερώσω. Ήταν αρκετοί που μιλούσαν. Ένας μόνο είπε, πιστεύω λες αυτή. Πιστεύω. Σε αυτό το φως πως έρχεται, σε αυτή την αστραπή. Πραγματικά αστραπή είναι, δεν είναι... Ναι, θυμάσαι. Δεν είναι. Οι άλλοι όλοι λέει, μα τώρα ας πούμε ότι πιστεύουμε σε αυτό. Μπορούμε να πάμε πίσω με τα τρέχοντα. Πώς θα καθοδηγήσω εγώ το παιδί μου, λέει, δεν με ακούει. Βλέπει τη μόδα και ακολουθεί τη μόδα. Ναι, λέω, αλλά προτού φτάσεις στη μόδα, εσύ τι έκανες. Από μικρό παιδί. Δηλαδή, τα πάντα ξεκινάνε από τα χαμηλά. Όταν είναι στο κοριτσάκι της, λέω, είναι 8 χρονών και του φοράς της μόδας με τους αφαλούς έξω, τι περιμένεις, λέω, να γίνει αυτός ο άνθρωπος, να ακούσει το λόγο του καθενός ή αυτά που λέω εγώ τώρα, αδύνατο, αυτά το θεωρεί παραμύθια. Και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα, η αναγκαία του σώματός μας, της ψυχής μας. Πρέπει να καταλάβουμε, χωρίς προσευχή, χωρίς τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Χωρίς αυτά. Διότι καθημερινά, μα εγώ πάω εκκλησία, είπε ένας εξ αυτών. Ναι, έχεις κάνει την προετοιμασία της εβδομάδας που εργάζεσαι ότι θα πας στην εκκλησία να παρακολουθήσεις τη Θεία Λειτουργία, τι θα ακούσεις και τι θα ζητήσεις να ακούσεις. Όχι. Συνεπώς πάμε Απροτίμαστε. Απροτίμαστε. Τελειώσει το μόνο που φοράμε είναι καλόρουχο. Ή πάμε στην εκκλησία για να μας πει ο γείτονας, α, είναι καλός χριστιανός, πάει στην εκκλησία. Την ψυχή μας πρέπει να την ετοιμάσουμε μόνοι μας. Μη μας ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να στείλουμε το λόγο το καλό και από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνει τον εαυτό του. Και να μην παρεσύρει. Του λέω, καλά, εσύ του λέω, γιατί δεν παρεσύρεσαι από μένα που ακούς το λόγο αυτά που και εγώ άκουσα. Λέω, και όχι, διαβάζω και πέρα. Παρά ακούς αυτά που σε συμφέρουν τα επίγεια. Ναι, μόνο. Πώς να πλουτίσεις, πώς να πορνεύσεις, πώς και πώς και πώς και πώς. Γιατί αυτά βέβαια λέω είναι χειροπιαστά. Ενώ να κάτσεις να διαβάσεις, να έρθεις επαφή με την Εκκλησία, είναι λίγο δύσκολο στην αρχή. Αλλά άμα συνεχίσεις και επιμένεις, θα το κατορθώσεις. Να σου πω το ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στο νόμο Χριστός Ανέστη νεκρών, θανάτω, θανάτω, πατήσας και της έδισμη μας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε, έλεγε την ημί, την αιώνια ζωή και το μέλλον έλεος. Άλλη Δευτέρα την ίδια ώρα. Χρήστο, κλείδωσε την πόρτα.